21 λεπτό στο Ζαρό. Μιχάλης Πλίγκος φεύγει στην αντεπίθεση ταχύτατα. Μόνος του ο Πλίγκος απέναντι του Μακαρόνα. Γκολ είναι το 1-0 για τον Ζαρό στο μεγάλο ντέρμπι της Α1 κατηγορίας. Παίρνει προβάδισμα απέναντι στον Αλμυρό. Μιχάλης Πλίγκος δεν αστοχεί στο τέτα-τέτ. Πανέμορφο γκολ. Πανηγυρισμοί 1-0. Ωραία παλιά εκεί στην πλάτη της άμυνας. Μακαρόνας. Χαλκιαδάκης. Ερβελάκης. Το σούτ σε κενή εστία. Τεράστια ευκαιρία. Out την μπάλα. Λίγο πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο. Ένα πλάγιο out μέσα στα καρέ του Ζαρού η μπάλα. Δεν απομακρύνεται εκεί. Απλαδά Ηρακλής. Απόκρουση από τον Ζαχαριουδάκη. Δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσερεβελάκης μέσα στην περιοχή. Πλασάρι. Δύσκολα ο Μακαρόνας. Μία επίθεση είναι σε εξέλιξη από τον Ζαρό. Περνάει μπάλα. Χαλκιαδάκης με προβολή 2-0 στο 55. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Φάνη Χαλκιαδάκη για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων που βάζουν τις βάσεις για να πάρουν τη νίκη στο ντέρμπι με τον Αλμυρό. Εκτελεστεί το φάουλ. Εκεί Χαλκιαδάκης κεφαλιά. Κουρουθιανάκης. Όμως το γκολ θα ακυρωθεί ως offside. Ο Κουρουθιανάκης έχει υποδειχθεί offside. Καθυστερήσεις, Κουρουθιανάκης και η αμυντική του Αλμυρού. Ξανά Κουρουθιανάκης, κερδίζει τις μάχες, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Γκολ 3-0 από τον Κουρουθιανάκη. Το κερασάκι στην τούρτα θα λέγαμε. Αυτό το γκολ από τον Κουρουθιανάκη. Ζαρός Αλμυρός 3-0. Έξαλλοι είναι οι πανηγυρισμοί. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Ήταν πάρα πολύ καλό. Το παιχνίδι επιβεβαίωσε το χαρακτήρα που του είχαμε δώσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι θα ήταν πράγματι ένα ντέρμπι. Πράγματι, δύο ομάδες φάνηκαν αντάξεις του ονόματός τους και των προσδοκιών τους. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κόσμο για το δυναμικό παρόν που έδωσε σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ζαρός, πιστεύω, από την αρχή που ξεκίνησε, είχαμε σχεδιάσει την ομάδα για να ήταν περιφερειακό. Πιστεύω ότι είμαστε από τα φαβόρια σε αυτή την κατηγορία. Θέλω να το επιβεβαιώσω όμως στη διάρκεια της χρονιάς. Δεν φτάνει μόνο από ένα παιχνίδι με τον Αλμυρό. Και πάλι θα δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και ιδιαίτερα για την ομάδα τη δικιά μας. Σήμερα παίξαμε ένα παιχνίδι με δύο καλές ομάδες. Πιστεύω ότι από το πρώτο λεπτό δείξαμε ότι ήμασταν καλύτεροι από τον Αλμυρό. Δικαιούμασταν τη νίκη καθαρά. Ήμασταν καλύτεροι και στα 90 λεπτά. Μπορούσε το σκορ να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις αν ήμασταν πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω ότι τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα σε όλη την τακτική που είχαμε δουλέψει όλη τη βδομάδα. Και αυτό που ξέρουν να παίξουν και να βγάλουν, νομίζω ότι η ομάδα σιγά σιγά αυτό που περιμένουμε με τον προπονητή βγαίνει στο γήπεδο, αγώνα με αγώνα. Και πιστεύω ότι ήταν μια δίκαια νίκη και καθαρή. Σίγουρα σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ κακή παρένθεση, αυτό θέλω να πιστεύω. Ο Ζαρός από την αρχή μπήκε πολύ πιο δυνατά από εμάς. Και πιστεύω πως δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Εμείς από το πρώτο κιόλας λεπτό δεν μπήκαμε στο παιχνίδι, δεν δώσαμε τη βάση που θα έπρεπε στο ντέρμπι. Ήταν καλύτερος και δίκαια κέρδισε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά για την εμφάνιση και γενικά για αυτές τις μέρες έχουμε εδώ ένα γιορτινό πανηγύρι και το τελειώσαμε με μια πανηγυρική νίκη που πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι στην κατηγορία που θα πρωταγωνιστήσουν για την άνοδο. Δείξαμε ότι πραγματικά σήμερα δείξαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο σκορ. Αλλά έτσι το ποδόσφαιρο, μένουμε εκεί. Από σήμερα πάλι, από αύριο μάλλον, ξεκινάμε τη δουλειά για το επόμενο παιχνίδι. Που πιστεύω, κοιτάζοντας το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να πάρουμε και τη διαφορά που χρειάζεται για να μην πάμε σε κανένα και ούτε σαν μπαράζ. Συγχαρητήρια πάλι στα παιδιά και γενικά στον κόσμο που ήταν σήμερα στο γήπεδο και μας βοήθησε. Και ευχόμαστε στο τέλος της χρονιάς να του αφαιρέσουμε το πρωτάθλημα.